Υπάρχει απεργία πανελλαδική στις 17 του μήνα και στους ιδιώτες και στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Έχει αναγγελθεί και στηρίζεται τόσο από την Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών όπως και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα ισχύσει ό,τι και τις προηγούμενες περιπτώσεις που μόνο τα επίγοντα εξυπηρετούν. Α, ναι. Σε κάθε απεργία ο ιατρικός κλάδος δεν μπορεί να αφήσει ακάλυπτο το νοσοκομείο και να κινδυνεύσουν ζωές των ανθρώπων. Τα επίγοντα περιστατικά θα εξυπηρετηθούν. Είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις για όλη την Ελλάδα? Ναι, ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχετε και άλλα σχέδια για νέες κινητοποιήσεις μετά από αυτό? Υπάρχει μια γενική συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία θα γίνει 9 και 10 του μήνα στην Αθήνα. Εκεί θα κάνουμε ένα απολογισμό των πεπραγμένων της τελευταίας χρονιάς και θα δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε για τα μέτρα τα οποία πλήττουν γενικά το χώρο της υγείας. Εκεί λοιπόν θα ξέρουμε ποιο θα είναι το πλάνο των κινητοποιήσεων στο μέλλον. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι με τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν? Αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα κινητοποιούμαστε. Αν είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα άλλο ερώτημα. Πρέπει να γίνει αγώνας πάλι. Πρέπει να μην πέσει κανείς με τα χέρια ψηλά. Ποια είναι τα γενικότερα έτσι προβλήματα που πλήττουν τον κλάδο και σας οδηγούν σε αυτές τις κινητοποιήσεις? Υπάρχει μια τεράστια υποχρηματοδότηση συνολικά του χώρου της υγείας. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα που προϋπήρχαν να έχουν διωγγωθεί, τα βλέπει κανείς, τα ζει στο πετσί του και σε επίπεδο δυσλειτουργίας των νοσοκομείων και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπου ο ΕΟΠΗ είναι ακάλυπτος σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στον νομό μας από γιατρούς βασικών ειδικοτήτων. Αποτέλεσμα είναι να καταταλαιπωρούν οι άρρωστοι και να μην κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα στον χώρο της υγείας και γι' αυτό το λόγο και η κινητοποίηση των γιατρών.